Ελληνίδες, Έλληνες, αδέλφια και παιδιά μου εν Χριστώ, καλή και ευλογημένη χρονιά. Εκκινεί σήμερα το έτος 2021, κατά το οποίο σύμπας ο ελληνισμός θα τιμήσει παράτηση υγειονομικές δυσκολίες και με σεβασμό προς τα υγειονομικά μέτρα προφυλάξεως τα 200 έτη από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 για την Παλιγενεσία. Η Εκκλησία πανηγυρίζει την Επανάσταση ως πνευματικό γεγονός. Πανηγυρίζει τον αγώνα της ανεξαρτησίας ως τύπο του διαχρονικού αγώνα του ανθρώπου κατά της τυραννίας και της δουλείας, τόσο εξωτερικής όσο και εσωτερικής, τόσο συλλογικής όσο και προσωπικής. Διότι αν και η Εκκλησία γνωρίζει τα ιστορικά δρόμενα, εν τούτης επιλέγει να κατανοεί την ιστορία με όρους μη γεωπολιτικούς, διότι κατανοεί τον κόσμο με όρους εσχατολογικούς. Σκέπτεται με όρους λειτουργικού χρόνου και αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι των ανθρώπων που την απαρτίζουν και τους διαπημένει να μεταμορφώσει τον χώρο και τον χρόνο ως απροσμάχητος φορέας της αποκάλυψης του Θείου Λόγου. Σας καλώ σήμερα να κλείνετε μαζί μου ευλαβώς το γόνι της ψυχής και του σώματος ενώπιον της σεπτής μνήμης των νεομαρτύρων και των ηρώων της πίστεως και της πατρώας γης, στους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος αφιερώνει την σπουδαία αυτή επέτειο. Οι νεομάρτυρες επέλεξαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για να διατρανώσουν στους υπόδουλους το ορθόδοξο οικουμενικό μήνυμα ότι δεν πρέπει να εξλαμιστούν, ότι μέλλον δεν υπάρχει χωρίς φως Χριστού. Στάθηκαν όρθιοι με ήθος χριστιανικό και τόλμη ελληνική. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Οι συνθήκες ήσαν αντίξωες. Είδαμε αδελφούς να χάνονται, αλλά δεν λιποψυχήσαμε. Είδαμε κατακτήσεις και απώλειες εδαφών, αλλά δεν σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε. Η πίστη στο Θεό, η συνείδηση της διαχρονικής συνέχειας του έθνους, η αγάπη μας για τα γράμματα, το αντιστασιακό μας ήθος, η κοινοτική αλληλεγγύη, αυτά ήσαν τα πνευματικά εφόδια τα οποία οδήγησαν την ελευθερία και θέργεψαν το κίνημα του φιλελληνισμού. Διατηρήσαμε άσβεστη την φλόγα και δεν απογοητευθήκαμε. Δεν υποδουλωθήκαμε ηθικά και πνευματικά. Ήμασταν και είμαστε πάντοτε ελεύθεροι. Ελεύθεροι στην καρδιά, ελεύθεροι στη σκέψη, ελεύθεροι στο φρόνημα, ελεύθεροι στη συνείδηση. Σε αυτή τη γιορτή πνευματικής ελευθερίας και ανεπανάληπτης συναντήσεως με τον εαυτό και την ιστορία μας, καλώ τον καθένα και την κάθε μία από εσάς στις 261 συνοδικές και περιφερειακές εκδηλώσεις τις οποίες έχει προγραμματίσει η Εκκλησία της Ελλάδος. Ενωμένοι, πιστεύοντες και δημιουργικοί, αρχίζουμε.